υδροβιότοπος, πλημμυρισμένη ζώνη και καλλιεργήσει με έκταση όλα μαζί και είναι το Δέλτα. Τη δεκαετία του 60 γίνανε αντιπλημμυρικά έργα, επειδή πλημμυρίζανε όλα τα χωράφια. Συμφωνία με την Τουρκία, αναχώματα κατά μήκος του ποταμού και από τις δύο πλευρές. Στα ίδια υψομετρικά όλα, για να κρατάνε τα νερά της πλημμύρας και να τα διώχνουν προς την θάλασσα. Ταυτόχρονα γίνανε και μερικά κομμάτια ευθυγραμμίσεις μέσα στο ποτάμι, άλλα μέσα στο ελληνικό έδαφος και άλλα μέσα στο τουρκικό έδαφος, με την προϋπόθεση ότι θα ευθυγραμμιστούν και τα σύνορα. Αλλά αφού έγινε η ευθυγράμμιση του ποταμού σε αυτά τα σημεία, εκείνη την εποχή έγινε και η ανατροπή στο καθεστώς της Τουρκίας. Αυτοί που αναλάβανε την εξουσία αναιρέσανε τη συμφωνία περί ευθυγραμμίσεως των συνόρων. Τα σημεία παραμένουν στην παλιά κοινή του ποταμού. Η πόλη που βλέπετε αυτή είναι αρχαία ελληνική πόλη. Έχει χτιστεί λιμάνι π.Χ. στη θάλασσα και στο ποτάμι. Για πολλά χρόνια ήταν σημαντικός κόμβος ανεφοδιασμού και τα καράβια που πηγαίνανε στη Μαύρη Θάλασσα και τα ποταμόπλια που διασύζαν τον Εύρο και πηγαίνανε μέχρι και Βουλγαρία. Και ο Εύρος είναι πλωτός, ο δεύτερος πλωτός στην Ευρώπη μετά το Δούναβι. Πηγάζει από τη Βουλγαρία, από την οροσειρά Αρίερος, διασχίζει τη Βουλγαρία 320 χιλιόμετρα περίπου και 200 χιλιόμετρα είναι μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Η πόλη αυτή για 300 χρόνια ήταν και στην κατοχή των Ενετών. Από αυτή την πόλη κατάγεται και μια ευεργέτρια και ηρωίδα του αγώνα της Επανάστασης του 21, η Δόμνα Βυσβίζη. Έχει δώσει την περιουσία της όλη και τη ζωή της για τον αγώνα.